είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε αυτή την ωραία δράση. Τη σκέφτηκε το δίκτυο και την οργάνωσε το σχολικό δίκτυο διαμεσολάβησης και μπορέσαμε με όσα παιδιά ήθελαν, γιατί είναι σίγουρα προαιρετικό, είναι θελοντές τα παιδάκια, να έρθουν να δώσουμε συμβολικά το μήνυμα που ειδικά στη Ζάκυνθο πρέπει να τα ακούσουν όλοι, σπάμε τη σιωπή στη βία. Ό,τι μορφή, ό,τι είδος βίας να υπάρχει, σε οποιοδήποτε χώρο, αυτό να μας μείνει ότι πρέπει να το λέμε. Ακόμα και οι παρατηρητές, εμείς αυτό θέλουμε να τους μείνει. Αν παρατηρούν, βλέπουν κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνουν να το λένε σε κάποιον ενήλικο που του έχουν εμπιστοσύνη. Τώρα θα σπάσουμε τα μπαλόνια που είναι συμβολικά σπάμε τη σιωπή και έχουν τα μικρούλια και ένα μικρό θεατρικό και θα κάνουμε και τον κύκλο της φιλίας. Σήμερα πραγματικά καμαρώνουμε τα παιδάκια πρώτα απ' όλα και τους εκπαιδευτικούς τους που μεταμορφώνονται κυριολεκτικά σε ενεργούς πολίτες. Διαπραγματεύονται ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο είναι η βία, που ξέρουμε όλοι ότι στη μετα-COVID εποχή είναι σε έξαρση και μας περνάνε ένα δυνατό μήνυμα ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να σταματήσει. Να πούμε συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια. Κυρία Πιλιάρα, είναι πολλά τα φαινόμενα νεανικής πραγματικότητας που έχουν αναφερθεί ούτω καθεξής στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα σχόλιο γι' αυτό και η δράση αυτή θέλει να απαντήσει σε όλο αυτό που συμβαίνει. Έχετε δίκιο, όλοι ενημερωνόμαστε από την επικαιρότητα πόσα φαινόμενα παραβατικότητας αντιμετωπίζουμε γύρω μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα σήμερα, ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν τόσο ωραίοι τρόποι να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε, γιατί να επιλέγουμε τη βία. Δεν επιλέγουμε λοιπόν τη βία, σπάμε τη σιωπή και βρίσκουμε λύσεις για να την αποφύγουμε ή και να την εξαλείψουμε εντελώς. Και να σχολιάσω, σας ανησυχούν αυτά τα φαινόμενα? Εννοείται, μας ανησυχούν όλους και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, ενωνόμαστε με τις φωνές των παιδιών και στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι σπάμε τη σιωπή επιτέλους. Ως σύμβουλος εκπαίδευσης, σκέφτεστε να κάνετε και κάποιες άλλες περαιτέρω δράσεις, κυρία Χουλιάρα? Φυσικά, είμαστε ανοιχτοί σε δράσεις που διοργανώνονται από διάφορους φορείς εδώ του νησιού, αλλά και δικές μας δράσεις. Και αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, στις 11 τρέχει μια κεντρική online δράση από την περιφέρεια, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ζακύνθου, για τη βία με ειδικούς, όπου όσοι δεν μπόρεσαν να είναι εδώ μαζί μας μπορούν από τα σχολεία τους online να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν ψυχολόγους, ειδικούς, πανεπιστημιακούς πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να οδηγηθούμε σε λύσεις. Με το να κάνουμε πράγματα χωρίς αποτέλεσμα δεν νομίζω ότι μας βγάζει πουθενά. Πρέπει να πάμε στις λύσεις. Και αυτή η προσπάθεια είναι μία από αυτές που θα μας οδηγήσουν εκεί. Επειδή το ανάθεμα συνήθως πέφτει στα παιδιά όταν υπάρχουν περιστατικά παραβατικότητας, ναι, η γεννησιουργός αιτία για όλα αυτά, ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι? Εγώ πιστεύω ότι το ανάθεμα δεν πέφτει στα παιδιά. Τουλάχιστον ως εκπαιδευτικός δεν θέλω να το δεχτώ. Αυτό θα μου το επιτρέψετε. Εμείς ζούμε για τα παιδιά. Είναι όλη μας η καθημερινότητα. Άρα προσπαθούμε να μην πέσει το ανάθεμα στα παιδιά. Εκείνο όμως που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι σε θέματα που προκαλούν τη βία και να την εξαλείψουμε. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι ο τελευταίος κρίκος που θα δεχτεί συνέπειες, όχι ο πρώτος. Άρα εγώ πιστεύω ότι το ανάθημα όχι, ούτε πέφτει ούτε αναλογεί στα παιδιά. Όλοι οι άλλοι πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουμε λάθος, να το διορθώσουμε για να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και τα παιδιά.